Πρόσφατα το Ημέγε δημοσίευσε μία μελέτη για τα επαγγελματικά ταμεία ως πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα της μελέτης αυτής, τον κύριο Γιώργο Σημειονίδη, ο οποίος θα μας αναλύσει λίγο περισσότερο τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Ας τον ακούσουμε. Αρχικά να πω ότι πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΔΟΥΣΟΥ, του ΙΜΕ τον κύριο Γιώργο Καβαθά, διότι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη μελέτη για λογαριασμό του Ινστιτούτου και προλόγησε και τη μελέτη προ μεγάλη μου τιμή και του συνεργάτε από το ΙΜΕΚΕ ΣΕΒΕ, τον κύριο Φανόπουλο και την κυρία Βαλάση για την εξαιρετική συνεργασία. Πρόκειται για μια μελέτη η οποία σε αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε στην ασφάλιση στην Ελλάδα και βλέποντα ότι μελλοντικά όλα τα ποσοστά αναπλήρωση στι συντάξει του δημοσίου θα πέσουν. Έχουν, έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον για παράλληλη συμπληρωματική, αν το θέλετε, ασφάλιση και μία από τις επιλογές συμπληρωματικής ασφάλισης που είναι Καλή και έχει καλή εποπτεία στην Ελλάδα είναι και τα ταμεία επαγγελματική ασφάλιση. Στη μελέτη, αναλυτικά μπορεί να βρει κανεί τα βασικά θετικά και αρνητικά σημεία των ταμείων επαγγελματική Ασφάλισης και να διαβάσει κυκλικά με μία λογική του ότι ξεκινάμε από τον πολύ απλό αναγνώστη, ο οποίο δεν έχει καθόλου γνώση, και προχωράμε στον αναγνώστη που είναι πιο απαιτητικό. Μπορούν να βρουν και τα δύο αυτά ήδη αναγνώστη αυτό που ζητάνε για να δουν αν τους ενδιαφέρει να γίνουν μέλη ενός επαγγελματικού ταμείου στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, μπορεί και κάποιο ο οποίο είναι ήδη μέλο του Ταμείου ή είναι και συνταξιούχο ενό Ταμείου Επαγγελματική Ασφάλιση να βρει πληροφορίε οι οποίε είναι σημαντικέ για αυτόν. Πρέπει να επισημάνω ότι όλη αυτή η προσπάθεια τη διάχυση τη επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα έχει ουσιαστικά ενδυναμωθεί μετά την υπογραφή στη Γενική Συλλογική Συμβάση Εργασία του 2018 των κοινωνικών εταίρων, για, το, για, την σύσταση κοινών τεχνικών ομάδων για την διερεύνηση ενός πιθανού ΤΕΑ. Επίσης όμως πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για την ασφάλιση συνολικά αλλά και για την οικονομία, ιδιαίτερα τώρα με την υγειονομική κρίση και πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η επιβάρυνση της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων είναι σχεδόν αδύνατη. Για να οθήσουμε λοιπόν τον κόσμο να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο ταμείο θα πρέπει να δώσουμε τόσο ασφαλιστικά όσο και φορολογικά κίνητρα και να ανοίξουμε το δρόμο σε μια νέα πραγματικότητα, ώστε να αγκαλιαστεί ο θεσμός και περαιτέρω να ενδυναμωθεί με τη βοήθεια όλων και κυρίως βέβαια της πολιτείας, η οποία θα κάνει το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. Όπως είπα και πριν, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή και η επαγγελματική ασφάλιση έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία. Ιδιαίτερα θετικό είναι το στοιχείο της εποπτείας, όπου στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλιση είναι πολυμερής, αλλά και το γεγονό ότι κατ' ουσίαν πρόκειται για κεφαλαιοποιητικά ταμεία, αλλά όχι ιδιωτική μορφή όπω είναι ο τρίτο πυλώνα, όπω όλοι του ξέρουμε ιδιωτική ασφάλιση. Έχει κάποια χαρακτηριστικά που επιτρέπουν ουσιαστικά στου ασφαλισμένου να λαμβάνουν οι ίδιοι τι αποφάσει μέσω των εκλεγμένων συμβουλίων του. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταδικάζουμε εν γέννη την ιδιωτική ασφάλιση, για να μην γίνει παρεξήγηση, αλλά ότι η επαγγελματική ασφάλιση είναι ένα ενδιάμεσο θεσμό και κατά συνέπεια λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο τόσο από την κοινωνική όσο και από την ιδιωτική. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάθε κεφαλαιοποιητικό σχήμα, όπω είναι τα Ταμεία Επαγγελματική Ασφάλιση, μπορούμε να κάνουμε επενδύσει μέσω των σαφών κανόνων που ορίζονται στην εποπτεία σε σχήματα τη αγορά, σε προϊόντα τη αγορά και αυτό πάντα ενέχει ένα κίνδυνο ακόμα και δυνητικά τη απώλεια του κεφαλαίου. Ω αντιστάθμισμα όμω, όποιο παίρνει ρίσκο, έχει πάντα και κάποια απόδοση. Διαχρονικά λοιπόν, και αν μιλάμε για μακροχρόνιες επενδύσεις, έχει αποδειχθεί ότι τα Ταμεία επαγγελματική Ασφάλισης τόσο στην Ελλάδα όσο και γενικότερα έχουν καλύτερες αποδόσεις από το κοινωνικό σύστημα, όπως είναι αναμενόμενο, και έχουν γίνει και κάποια στρες τεστ του Ευρωπαϊκού Επόπτη, της ΕΙΟΠΑ, που δείχνουν ότι ακόμα και σε πιθανή κρίση δημοσιονομική, τα Ταμεία επαγγελματική Ασφάλισης είναι δυνατά να αντέξουν και να δώσουν καλές αποδόσεις, ακόμα καλύτερες από ένα Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης πάντα, επισημένο και πάλι, με τον κίνδυνο του ρίσκου που ενέχουν οι αγορέ. Πρέπει να υποθεί εδώ ότι η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά μπορεί δυνητικά, σε συνεργασία με την επαγγελματική ασφάλιση, να παρέχει πακέτα κάλυψη και τυχόν προϊόντα, τα οποία όμω θα εμπίπτουν πάντα υπό την εποπτεία όχι του ιδιωτικού πυλώνα ασφάλιση του τρίτου, αλλά υπό το δεύτερο πυλώνα ασφάλιση, ο οποίο όπω προανέφερα έχει πολυμερή εποπτεία στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκή εποπτεία από την ΕΙΟΠΑ.